Καλημέρα σας. Δευτέρα σήμερα. Ένα καινούριο εβδομαδιαίο vlog ξεκινά. Έχω ξυπνήσει, έχω ετοιμαστεί, έχω ντυθεί για να πάω να κάνω τον υπέρηχο που έχω για τον θηροειδή μου. Θα σας αφήσω για την ώρα εδώ. Θα πάρω την κάμερα παρόλα αυτά μαζί μου. Και αν έχω κάτι ενδιαφέρον να σας δείξω, όχι σχετικό με τον υπέρηχο, θα το κάνω. Καλημέρα λοιπόν. Παιδιά, το ακούτε αυτό? Είναι βροχή, μας έπιασε η βροχή όσο ήμασταν στα Χόντος. Και ίσα προλάβαμε να πούμε στο αυτοκίνητο όσο έβρεχε ήπια, γιατί άρχισε να βρέχει μετά πολύ πιο έντονα. Ξανάρθω μέσα στις επόμενες μέρες, γιατί σε λιγότερο από 10 μέρες έχω γενέθλια και αν και δεν ξέρω τι θα κάνω, ξέρω ότι θέλω να μου φτιάξω μια τούρτα. Οπότε θέλω να πάρω πράγματα για να στολίσω την τούρτα μου. Και επιστρέψαμε στο σπίτι μετά από αυτή τη βροχή που φάγαμε και τώρα θα φάμε. Και σήμερα το μενού έχει πεβίθια. Είναι σχεδόν 12 η ώρα το βράδυ και μέχρι τώρα ήταν ότι εδώ. Γενικότερα όλο το πρωί έτρεχα και ήμουν στους δρόμους. Πήγα και έκανα βέβαια κάποια ψώνια όπως σας είπα, τα οποία χρειαζόμουν έτσι κι αλλιώς. Και γενικότερα αυτές οι μέρες είναι πάρα πολύ αγχωτικές. Δεν μπορώ να το αναλύσω αυτή τη στιγμή, αλλά κάποια στιγμή θα το κάνω. Και όλο αυτό εδώ πέρα με έχει αγχώσει πάρα πολύ, οπότε αυτές οι μέρες είμαι πάρα πολύ στρεσαρισμένη. Και ο μόνος στόχος στις εβδομάδες που μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή είναι να σταματήσω να είμαι τόσο στρεσαρισμένη. Επηρεάζει πάρα πολύ την ημέρα μου. Σήμερα μετά από ένα σημείο, επειδή ήμασταν στο σπίτι με τον Τι, ηρέμησα λιγάκι και ήμουν πολύ καλύτερα, αλλά ξεκίνησε πάρα πολύ αγχωτικά ημέρα. Οπότε, ο στόχος αυτής της εβδομάδας είναι μεν αρκετά γενικός, δηλαδή έχει να κάνει με το άγχος. Το βλέπετε κιόλας έτσι, το βλέπετε. Έχω γεμίσει ασπράκια γιατί κάθε φορά που έχω άγχος ξύνω το κεφάλι μου, το δέρμα μου και φουντώνω. Παρ' όλα αυτά, όπως βλέπετε, το δέρμα μου έχει φτιάξει αισθητά αυτές τις μέρες. Βάζω πάρα πολύ κρέμα, αλλά έχω ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Θα σας αφήσω εδώ και εμείς θα τα πούμε ξανά σε πολύ λίγο. Έχει έρθει η ώρα του μεσημεριανού. Άργησα πάρα πολύ να φάω μεσημεριανό σήμερα, γιατί όπως βλέπετε έκανα μπανάκι. Έχει έρθει και ο Τι και θα φάμε μαζί. Φάμε αρακά με μπιφτέκι. Εν τω μεταξύ, ζυγίστηκα κιόλας πριν που έκανα μπάνιο. Είχα να ζυγιστώ πάνω από μια εβδομάδα και χάρηκα πάρα πολύ γιατί είχα άλλο μισό κιλό, χωρίς να κάνω καν κάποια αυστηρή δίαιτα. Έχω αρχίσει ήδη δηλαδή να βλέπω αποτελέσματα. Με πολύ χαλαρή διατροφή, απλά πιο προσεκτική. Για την ώρα έχω φτιάξει ένα καφεδάκι να πιω. Ένα καφέ φίλτρο με γεύση φουντούκι και πάλι. Τώρα που έχει πέσει λιγάκι η θερμοκρασία και ο καιρός είναι λιγάκι πιο δροσερός, με τραβάει και πάλι να πιω φίλτρο. Θα ξεκινήσω σε πάρα πολύ λίγο video editing, γιατί το αναβάλω από το πρωί. Οπότε πάω να ξεκινήσω σιγά σιγά και το editing, θα πούμε το βραδάκι. Πριν λίγο έφυγε ο Τι και εγώ επιτέλους έχω τα αποτελέσματα της εξέτασης του υπέρηχου του θηροειδή που έκανα χθες στα χέρια μου και σύμφωνα με αυτά που λέει και αυτά που καταλαβαίνω φυσικά, δεν έχω κάποιο θέμα με το θηροειδή μου, ούτε όζους ούτε τίποτα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά θα στείλω τις εξετάσεις και στην παθολόγο μου να τις τσεκάρει για να μου πει και αυτή με σιγουριά ότι όλο ok και αν πρέπει να κάνω κάτι άλλο στη συνέχεια. Καλό αυτό, είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι φοβόμουν ότι θα είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν είναι. Δεν τα πήγα πάρα πολύ καλά από άποψη άγχους σήμερα. Ήμουν αρκετά αγχωμένη κάποιες ώρες της ημέρας. Μετά αγχώθηκα και για το vlog, γιατί έλεγα δεν θα προλάβω να τελειώσω το editing. Εν πάση περιπτώσει, μετά από ένα σημείο το ξεπέρασα. Οπότε σίγουρα καλύτερα από χθες. Για ύπνο και τα λέμε αύριο. Καλημέρα! Δεν σας μίλησα νωρίτερα, έφαγα πρώτα το πρωινό μου γιατί ο γείτονας αποφάσισε να κουρέψει τον καζόνι ή να φυσήξει τα φύλλα από την αυλή του, δεν ξέρω, αλλά έκανε πάρα πολύ φασαρία. Οπότε δεν υπήρχε νόημα να σας μιλήσω και να ακούγεται εκείνος ο ήχος από πίσω. Έχω σχεδόν ολοκληρώσει το πρωινό μου, όπως είδατε, πια το κλασικό σμούδι μπανάνα φράουλα και έφτιαξα μια φετετού τόστ βιγανισμένη με ζαμπόν από πάνω. Είμαι εξίσου πάρα πολύ εγχωμένη και σήμερα. Περιμένω ένα τηλεφώνημα το οποίο δεν έχει έρθει ακόμα και έχω αγχωθεί πάρα πολύ. Ελπίζω ότι θα έρθει και θα είναι καλό.
Μέχρι τότε όμως πάω να ξεκινήσω editing, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να το βάλω να ανέβει όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να προλάβει να είναι έτοιμο αύριο στην ώρα του. Ώρα για μεσημεριανό, σαλάτα, λάχανο, καρότο και μπαλσάμικο, πολύ λεπτά μπριζολάκια και κουσκούς. Η ώρα είναι 10 παρά, εγώ ακόμα δεν έχω φάει βραδινό γιατί δεν έχω πεινάσει, αν και βασικά σκεφτόμαι να πάω να φάω τώρα, να ετοιμάζω να φάω γιατί περνάει σιγά σιγά η ώρα. Ο στόχος μου ως τώρα τα πάει χάλια, όχι απλά είμαι αγχωμένη, έχω ξεπεράσει το level του άγχους και έχω περάσει στα απίστευτα νεύρα. Αρχικά αγχώθηκα πάρα πολύ όσο περίμενα, τα νευρίασα πάρα πολύ καθώς κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό το τηλεφώνημα σήμερα και τώρα είμαι σε φάση που προσπαθώ να ηρεμήσω. Και γενικότερα σήμερα από το άγχος δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ σε τίποτα. Και αυτά. Χάλια λοιπόν ο στόχος για σήμερα. Ελπίζω η αυριανή να είναι μια πολύ καλύτερη μέρα. Αύριο έχω να κατέβω στο κέντρο, το απόγευμα βέβαια. Οπότε το πρωί θα προσπαθήσω να κάνω κάποιες δουλειές. Και την ώρα θα σας αφήσω, πάω να ετοιμάζω να φάω. Όταν έχω νεύρα και όταν έχω άγχος, δύο πράγματα μπορεί να συμβούν. Το πρώτο είναι να έχει γίνει κόμπρα στο στομάχι μου και να μην θέλω να φάω τίποτα. Και το δεύτερο είναι να θέλω να φάω τα πάντα. Τα πάντα και ανθυγινά, τύπου να φάω πατατάκια, να φάω τέτοια πράγματα. Δεν είμαι των γλυκών, εγώ είμαι των αλμυρών. Και τώρα είμαι στη δεύτερη φάση, παρόλο που δεν πεινάω. Στην αρχή ήμουνα στην πρώτη, τώρα έχω περάσει τη δεύτερη. Το καλό είναι ότι δεν έχω πατατάκια στο σπίτι. Πάλι καλά. Κάποιες ώρες αργότερα επέστρεψα, είμαι έτοιμη να πέσω για ύπνο, η ώρα είναι 2 και προς 2.30 και μπορώ να πω ότι είδα τις σειρές μου, χαλάρωσα, έβαλα τις κρέμες μου, έφαγα και είμαι πολύ καλύτερα από πριν που είχα πάρα πολλά νεύρα, οπότε μπορώ να πω ότι στο τέλος της ημέρας χαλάρωσα και ξεπέρασα και το θυμό μου αλλά και το άγχος μου, οπότε είναι μια μικρή νίκη. Αύριο λοιπόν θα σας πάρω μαζί μου γιατί έχω να κατέβω στο κέντρο. Κατά πάσα πιθανότητα θα κατέβω και για ένα καφέ, αλλά έχω να πάω και σε ένα event, ας το πούμε. Και θα σας πάρω μαζί μου για να δείτε και λίγο κάτι ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα, για να μην είμαι συνέχεια μέσα στο σπίτι. Για την ώρα όμως πάω για ύπνο. Οπότε σας καληνυχτίζω και τα λέμε αύριο. Καλημέρα, παιδιά! Σήμερα είναι Πέμπτη. Με βλέπετε ντυμένη γιατί έχω βγει για να κάνω δουλειές. Είχα βγει για να κάνω δουλειές, τώρα γύρισα προφανώς. Έγινα μουσκεμα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Όλη μου η πλάτη βασικά έγινε μουσκεμα. Γιατί με πιάσε βροχή στο δρόμο και παιδιά γίνεται κατακλυσμός έξω. Θα τολμήσω να βγω λίγο έξω στο μπαλκόνι για να σας δείξω πόσο πολύ βρέχει. Είδατε τι χαμός γίνεται. Καταρχάς φούντωσε το μαλλί μου, που το μαλλί μου δεν ήταν έτσι. Τώρα πάω να αλλάξω, να βάλω άλλα ρούχα γιατί είμαι μουσκεμά. Για να καθίσω να κάνω τις τελευταίες λεπτομέρειες για το βίντεο που είναι να ανέβει στις 2 η ώρα και έχω αργήσει γιατί είναι ήδη μία παρά. Λοιπόν, σας αφήνω και τα λέμε αργότερα. Η ώρα είναι 3 το μεσημέρι και εγώ μόλις πήγα να φάω μεσημεριανό, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έφαγα πρωινό, δεν πρόλαβα να φάω. Έξω γίνεται κατακλυσμός. Από ό,τι βλέπω έχουν πλημμυρίσει πάρα πολλοί δρόμοι κάτω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και εγώ πρέπει να κατέβω το απόγευμα στο κέντρο και δεν ξέρω τι ακριβώς θα φορέσω. Και τι παπούτσια θα πρέπει να βάλω. Να βάλω μποτάκια. 10 Μαΐου να βάλω μποτάκια. Έχω αρχίσει να αγχώνομαι λιγάκι. Anyway, πάω να φάω και να δω καμιά σειρά. Θα φάω πάλι μελιτζάνες παπουτσάκια από τις προηγούμενες μέρες που είχε περισσέψει. Και θα δω Riverdale. Έχω ετοιμαστεί για να κατέβω στο κέντρο που σας έλεγα. Ο καιρός είναι τραγικός. Αυτή τη στιγμή δεν πολύ βρέχει. Ψυχαλίζει ελαφρώς ίσως. Αλλά φυσάει αρκετά. Και είχε αρκετή δροσιά για την εποχή. Και αναγκαστικά νομίζω ότι επειδή είδα ότι γινόταν ένας πανικός σήμερα στο κέντρο με τη βροχή και με τα νερά και μύρισαν, ας πούμε, σε κάποια σημεία, φοβάμαι να φορέσω οποιοδήποτε άλλο παπούτσι πέρα από μποτάκι. Τώρα ετοιμάζομαι να φύγω από το σπίτι. Θα πάω να βρω τη Μαρία στο IKEA και να κατέβουμε μαζί. Ήθελα να ντυθώ πολύ καλύτερα, αλλά αναγκαστικά. Με τέτοιο καιρό δεν υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, δυστυχώς. Μόλις έφτασα στο IKEA και ώρα να πάμε να βρούμε τη Μαρία. Λοιπόν, είμαστε στο δημοτικό πάρκινγκ, στο πάρκινγκ του Δήμου και δείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Παιδιά, καλά που φόρεσα τελικά μποτάκια. Τουλάχιστον για εδώ μέσα το δικαιολόγησα, γιατί έξω φαίνεται εντάξει. Έξω είναι μια χαρά ο καιρός πάντως. Και οι δρόμοι μια χαρά είναι. Μαρία! Γεια! Λοιπόν,
Λοιπόν, μόλις φύγαμε από το μαγαζί και έχουμε εδώ την Δάφνη που δεν σας την έριξα καθόλου πριν. Η οποία έχει πολύ καιρό να τα πούμε. Ναι, και έχει έρθει η Δάφνη από την Αθήνα. Και έχω να πω ότι την πρώτη φορά που είχα έρθει στη Θεσσαλονίκη ήταν η Μαρκέλα η πρώτη κοπέλα που είχα γνωρίσει. Ναι, όντως. Τότε που γνωριστήκατε και με τον Κρις. Σωστό, και εγώ τότε το γνώρισα. Και είμαστε από τις πρώτες που κάνουμε όλο αυτό εδώ το τρελό πράγμα με το Instagram και τα. Εγώ δεν κάνω βίντεο. Οπότε θα βρέξει, θα σας αφήνω. Σας αφήνω, θα βρέξει. Γεια σας. Μόλις φύγαμε από το πάρτι. Πάμε να φάμε! Πάμε να φάμε! Στην Κατερίνα. Mm-hmm. Που το τσιμπήσαμε κάτι ψηλά, ναι, δεν ούτε αφού τσιμπήσαμε εκεί πέρα, έσπαμε και μια πίτσα. Το ξέρεις ότι που ανέβασε στο προηγούμενο vlog που τρώγαμε μπέργκερ, μια κοπέλα μου σχολίασε από κάτω. Έτσι είναι οι δίαιτες. Να τρως μπέργκερ στο vlog της Μαρκελάς. Παιδιά, θέλω να δείτε τι ακριβώς έκανα. Μαρκέλα, αυτό που έχεις κάνει είναι καταπληκτικό. Παιδιά, έπιασα με τη ζώνη την τσάντα αυτή που μας έδωσαν στο πάρτι. Λες και έχει μέσα τίποτα πολύτιμου φλήθου. Και δεν το έκανα επίτηδες, κατά λάθος το έκανα. Και ήρθαμε εδώ στην Κατερίνα για να φάμε πίτσα. Και επέστρεψα σπίτι. Η ώρα είναι περίπου 1 το βράδυ. Άμα είστε στην περιοχή της Μπότζαρ και θέλετε να φάτε πίτσα, να δοκιμάσετε οπωσδήποτε την πίτσα με σος μπαρμπεκιού και κοτόπουλο από τη Γιαγιά Ζωζό. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Κάθε φορά που πάμε εκεί πέρα, αυτή παίρνουμε. Και τώρα είμαι σκασμένη, γιατί όπως καταλαβαίνετε, έχω ξεσυνηθίσει λιγάκι να τρώω τέτοια πράγματα. Και σίγουρα θα καθίσω αρκετές ακόμα ώρες μέχρι να χωνέψω και μετά θα πάω για ύπνο. Αν και νιστάζω ήδη. Νομίζω ότι σήμερα πήγα πολύ καλύτερα με το στόχο της ημέρας. Αποδέχτηκα κάποια πράγματα, ηρέμησα μέσα μου με κάποια άλλα και αντιμετώπισα πολύ καλύτερα το άγχος μου. Σταμάτησε πλέον να με ανησυχεί και να με αγχώνει αυτό που με άγχωνε τόσες μέρες. Λέω λοιπόν για σήμερα να σας αφήσω εδώ πέρα και θα τα πούμε αύριο. Καλημέρα, σήμερα είναι Παρασκευή. Εγώ μπορεί να μην έχω την καλύτερη διάθεση σήμερα, αλλά έχω το καλύτερο δέρμα. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Και σίγουρα υπάρχουν κοκκινίλες, αλλά αυτές οι κοκκινίλες είναι μόνιμες, δεν έχουν καμία σχέση με τη δερματίτιδα μου. Δεν φεύγουν, είναι ευριαγγείες, μόνο με λέιζερ που θα κάνω κάποια στιγμή. Κατά τα άλλα όμως είναι απίστευτα καθαρό το δέρμα μου. Είναι ακόμα και ενυδατωμένο, τολμώ να πω, από χθες το βράδυ που έβαλα τις κρέμες. Είναι τελείως καθαρό, δεν έχει δείγμα ξηρασίας, ούτε καν πάνω στη μύτη, ούτε καν εδώ στα πλάγια που πάντα έχω. Δεν το πιστεύω, αλλά είναι υπέροχο. Και είμαι πολύ συγκινημένη γι' αυτό. Χαίρομαι. Θα συνεχίσω να το ενυδατώνω σαν τρελή. Θα συνεχίσω να προσπαθώ να κρατήσω τον εαυτό μου ήρεμο και να μην αγχώνομαι για βλακίες. Σήμερα πήρα ένα υπέροχο μήνυμα στο Instagram και μου έδωσε πραγματικά πάρα πολύ θετική ενέργεια. Σκέφτηκα κάποια πράγματα διαφορετικά. Πολλές φορές ξέρεις κάποια πράγματα, τα γνωρίζεις, αλλά είναι καλό να βρίσκεται κάποιο άλλο άτομο να σου τα θυμίσει και να σου θυμίσει πόσο μικρά είναι αυτά τα καθημερινά που νιώθουμε σε σύγκριση με άλλα. Δεν έχω που λέτε διάθεση, δεν ξέρω γιατί δεν έχω διάθεση, απλά δεν έχω, ήθελα να κοιμηθώ σήμερα λίγο παραπάνω και το έκανα. Σήμερα στο πρόγραμμα έχω μόνο editing και πρέπει να το ξεκινήσω σύντομα. Αλλά δεν ξέρω, ίσως το αφήσω για το απόγευμα, ξέρω ότι θα το μετανιώσω, αλλά δεν έχω καθόλου διάθεση αυτή τη στιγμή. Αυτά για την ώρα, σας αφήνω γιατί η μπαταρία μου πέφτει, με ενημερώνει. Θα πούμε αργότερα ξανά. Μόλις έφαγα πολύ λίγα από τα ρεβίθια που είχαν μείνει από προηγούμενες ημέρες και είπα να ανοίξω αυτά που είχε μέσα η σακουλίτσα που πήραμε χθες από το event, από το πάρτι βασικά της Urban Fox εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη που πήγαμε, στο Λαντόους. Και είχε μέσα ένα πολύ ωραίο δαχτυλιδάκι, που είναι μια μικρή αλεπού. Επέστρεψα. Μετά το editing τσίμπησα κάτι, έφαγα ένα τοστάκι για βραδινό και ήρθε μια φίλη μου που είχα να δει τώρα και το καιρό και κάθισε για λίγη ώρα, ανταλλάξαμε τα νέα μας και μόλις τώρα έφυγε. Ήθελα σήμερα εντωμεταξύ να κάνω και μπανάκι, αλλά μαντέψτε, πάλι δεν έχουμε νερό. Οπότε αναγκαστικά αναβάλλεται το μπανάκι για αύριο που ελπίζω να έχει έρθει για να μην περάσουμε τα ίδια με την προηγούμενη φορά. Δηλαδή μέσα σε ένα μήνα ξαναπερνάμε την ίδια κατάσταση και πάλι με κουβάδες για να κάνουμε τις βασικές μας ανάγκες.
Τώρα λέω να καθίσω να χαλαρώσω. Θα δω καμία σειρά. Έχω αρχίσει ήδη να βλέπω Quantico από την ώρα που έτρωγα και θα το συνεχίσω. Η σημερινή ημέρα δεν ήταν φοβερά καλή για μένα. Ήμουν πάρα πολύ down, όπως σας είπα. Είχα πέσει πάρα πολύ ψυχολογικά. Έχω θέματάκι με το άγχος μου αυτή την εβδομάδα. Είναι κάτι το οποίο προσπαθώ και πάλι να ρυθμίσω και να αντιμετωπίσω. Ελπίζω αύριο να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Μας έχουν μείνει 2 ακόμη μέρες για να τελειώσει αυτό το vlog. Μακάρι να τα πάμε καλύτερα λοιπόν αυτές τις 2 μέρες. Για σήμερα όμως θα σας αφήσω εδώ πέρα. Τα λέμε λοιπόν αύριο. Καλημέρα παιδιά, σήμερα είναι Σάββατο, έχω φάει το πρωινό μου ήδη όπως έχετε δει και είμαι έτοιμη να ξεκινήσω editing. Είπα απλά να σας κάνω ένα update και να σας πω ότι ήρθε όντως το νερό το πρωί. Σας αφήνω και θα τα πούμε αργότερα. Μόλις τελείωσα το editing, η ώρα είναι 8 παρα 10. Ελπίζω να βγει και ωραίο και να σας άρεσε. Και τώρα έχω ανάψει το θερμοσύφωνο και περιμένω λιγάκι να ζεσταθεί το νερό για να κάνω μπάνιο. Και περιμένω παράλληλα τον Τιν έρθει στο σπίτι να καθίσουμε μαζί, γιατί σήμερα έχει τον τελικό της Eurovision. Και είπαμε να το δούμε, γιατί έχω χρόνια να δω Eurovision νομίζω. Πήγε εντωμεταξύ και το καφεδάκι μου όσο έκανα το editing. Οπότε είμαι πάρα πολύ καλυμμένη από άποψη φαγητού. Δεν χρειάστηκε να φάω κάποιο απογευματινό. Λοιπόν και το μπανάκι μου και ήρθε ο Τι να δούμε και Eurovision μαζί. Μόλις τελείωσε, μόλις έφυγε και ο Τι από το σπίτι μου και τώρα έχω βάλει το βίντεο μου να ανεβαίνει. Δυστυχώς όπως είδατε δεν βγήκε η Κύπρος πρώτη, βγήκε δεύτερη, δεν πειράζει, καλή θέση είναι και αυτή. Δεν ξέρω ποια ήταν η άποψή σας για το τραγούδι του Ισραήλ. Θεωρώ ότι είχε αρκετά καλό ρυθμό και η Νέτα, αν δεν κάνω λάθος, αν τη λένε έτσι, έχει ωραία φωνή. Κατά τα άλλα, κατά τη γνώμη μου, πολύ λίγα τραγούδια μου άρεσαν. Δεν τα είχα ακούσει όλα μέχρι σήμερα. Βασικά, δεν είμαι πολύ φαν τα τελευταία χρόνια της Eurovision. Είχα χρόνια να κάτσω και να την παρακολουθήσω. Σε σχέση με τα υπόλοιπα τραγούδια, νομίζω ότι το τραγούδι ήταν πολύ ωραίο, είχε ωραίο ρυθμό. Ήταν κλάσεις ανώτερο από τα περισσότερα τραγούδια, θεωρώ. Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι της Τσεχίας. Είχε πολύ ωραίο ρυθμό. Και η Αυστρία ήταν καλούτσικη. Αυτά. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη. Εμένα αυτά τα τραγούδια μου άρεσαν. Θεωρώ ότι σαφέστατα το κοινό ψήφισε πολύ καλύτερα από τις επιτροπές. Λέω να σας αφήσω για σήμερα εδώ. Πρώτον, γιατί μου τελειώνει και πάλι η μπαταρία. Και δεύτερον, γιατί δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Σε λίγο άλλωστε θα πάω και για ύπνο. Με τη διαχείριση άγχους τα πήγα ελαφρώς καλύτερα σήμερα. Θα πούμε αύριο. Και ελπίζω να είναι μια ακόμα καλύτερη ημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλησπέρα, βασικά. Γιατί έχει πάει 2,5 ώρα μέχρι να σας μιλήσω. Λίγο μετά που ξύπνησα, ήρθε ο αδερφός μου με τα μικρά, με τα παιδιά του και πήγαμε όλοι μαζί μια βολτούλα εδώ πέρα στην περιοχή. Περπατήσαμε έτσι για 1-1,5 ώρα και σε πολύ λιγάκι θα φάμε μεσημεριανό, γιατί πρωινό δεν πρόλαβα να φάω με τίποτα. Έχουμε και λέμε σαλατίτσα, λάχανο, καρότο και από δίπλα έχω χοιρινή τηγανιά. Βέβαια, εμείς τη φτιάχνουμε σε κατσαρουλάκι και όχι σε τηγανάκι, είναι έτσι πιο υγιεινή. Και πληγούρι, το οποίο είναι πάρα πολύ σκούρο αυτή τη φορά, γιατί είναι από τα βιολογικά.
μόλις έκανα να πιω πρωτεΐνη για πρώτη φορά στη ζωή μου, την οποία την είχα αγοράσει πριν αρκετούς μήνες από το E-Vitamins, αλλά δεν την είχα ανοίξει. Γιατί δεν ξέρω, έτσι δεν με ενέπνεε να την ανοίξω ακόμα. Ήθελα να είναι έτσι πιο ζεστός ο καιρός πριν το κάνω, γιατί φαντάστηκα στο μυαλό μου ότι θα είναι λιγάκι σαν milkshake, γιατί είχα σκοπό να τη βάλω, είναι σε σκόνη, και είχα σκοπό να τη βάλω στο γάλα μου, όπως και έκανα. Και δοκίμασα λοιπόν για πρώτη φορά πρωτεΐνη, νομίζω ότι δεν έχω ξαναπιεί ποτέ. Αλλά δεν είναι τόσο καλή όσο περίμενα. Πήρα αυτήν εδώ πέρα που έχει γεύση παγωτό βανίλια. Μυρίζει καταπληκτικά. Μυρίζει όντως λίγο σαν παγωτό βανίλια, κάτι ανάμεσα βασικά σε παγωτό βανίλια και σε φαρίνα, την παιδική εκείνη που εγώ τη λάτρευα και την έτρωγα και σε μεγαλύτερη ηλικία, όταν ήταν μικρότερα τα ξαδέρφια μου και την έκανε η θεία μου. Δεν είναι κακή, αλλά μου αφήνει έτσι μια πικρή επίγευση που δεν μου αρέσει. Οπότε αν έχετε προτάσεις, αν έχετε δοκιμάσει κι εσείς πρωτεΐνη ή αν έχετε δοκιμάσει τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη, θα σας αφήσω το link της συγκεκριμένης από κάτω. Πείτε μου αν σας αρέσει και αν έχετε βρει κάποιο έτσι τρίκ για να την κάνετε να έχει καλύτερη γεύση. Γιατί εφόσον την πήρα, έχω σκοπό να την τελειώσω. Έχω δει ότι πολλοί τη βάζουν μέσα σε pancakes και σε κάποια άλλα φαγητά κλπ. Πήρα αυτήν γιατί δεν είμαι πολύ μεγάλη φαν της σοκολάτας. Οπότε θεώρησα ότι αυτή η συγκεκριμένη θα μου αρέσει περισσότερο. Θα δείξει. Ίσως τη συνηθίσω. Έτσι κι αλλιώς έχω πολύ μικρό μέγεθος. Την πήρα μόνο και μόνο για δοκιμή. Οπότε δεν νομίζω να μου κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Και μόλις έπιασε ξανά βροχή, πάρα πολύ κιόλας. Τι κατάσταση είναι αυτή, πότε θα ηρεμήσει ο καιρός? Και έφτασε η ώρα να ξαπλώσω. Έχω ήδη έρθει στο δωμάτιό μου. Μια και είναι Κυριακή και αυτή την τελευταία μέρα του συγκεκριμένου vlog, έχω να σας κάνω το τελευταίο update της εβδομάδας. Ο στόχος της εβδομάδας δεν έχει πάει και τόσο καλά. Θα μπορούσε να έχει πάει πολύ καλύτερα. Βέβαια, τις τελευταίες δύο μέρες είμαι πολύ πιο χαλαρή από ό,τι ήμουν τις προηγούμενες. Ελπίζω ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ πιο χαλαρή από άποψη άγχους. Και μάλιστα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα έχω και τα γενέθλιά μου, την Τετάρτη για την ακρίβεια. Οπότε, όταν εσείς θα βλέπετε αυτό το vlog, θα έχουν ήδη περάσει δυστυχώς τα γενέθλιά μου. Αλλά θα σας γυρίσω σκηνές από τα γενέθλιά μου στο βίντεο της εβδομάδας, της επόμενης βασικά εβδομάδας. Δεν έχω κανονίσει κάτι προς το παρόν. Ξέρω μόνο ότι θέλω να φτιάξω μία τούρτα στον εαυτό μου. Το σκέφτηκα πάρα πολύ το να αγοράσω τούρτα, αλλά αποφάσισα να μην το κάνω, γιατί δεν βρίσκω το λόγο να διαθέσω τόσο πολλά χρήματα για μια τούρτα από τη στιγμή που δεν έχω κανονίσει κάτι και δεν περιμένω καν κόσμο. Θα τα περάσω χαλαρά στο σπίτι τα γενέθλιά μου, οικογενειακά και με τον τι λοιπόν. Κάτι τέτοιο. Όσον αφορά τη διατροφή μου, αυτή την εβδομάδα δεν ήταν τόσο προσεκτική όσο άλλες εβδομάδες. Ξέφυγα αρκετές μέρες σε κάποια γεύματα των ημερών που παρακολουθήσατε, αλλά προσπάθησα στα υπόλοιπα γεύματα να είμαι εντάξει. Περπάτησα βέβαια όμως, δηλαδή υπήρξαν κάποιες μέρες που περπάτησα πάρα πολύ, οπότε είναι μια κάποια γυμναστική και αυτό. Από την επόμενη εβδομάδα πρέπει νομίζω να επαναφέρω το σταθερό τρέξιμο τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα και να προσθέσω φυσικά και τις ασκήσεις. Αυτά είχα λοιπόν να σας πω στο σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς θα τα πούμε την Κυριακή με νέο βιντεάκι, κατά πάσα πιθανότητα δηλαδή. Και μην ξεχνάτε επίσης να κοιτάτε και το πρώτο σχόλιο, γιατί στο πρώτο σχόλιο πάντα σας λέω τι διαγωνισμοί τρέχουν αυτή την περίοδο, κυρίως στο Instagram, οπότε αν έχετε Instagram, ακολουθήστε με για να μην τους χάνετε. Αυτά λοιπόν από μένα. Να είστε όλοι καλά. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!